Καλησπέρα Μάδα, καλησπέρα με τη Detector της Cyprus. Σήμερα επαρέλαβα έναν καινούριο ανιχνευτή και σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνω έναν unboxing μαζί με εσάς στην περίπτωση που κάποιος φίλος θα ήθελε να δει τη συγκεκριμένη λύση. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων θέλω να πω ότι αυτό το unboxing video δεν είναι διαφήμιση του συγκεκριμένου ανιχνευτή. Θυμίζω ότι Metal Detector is Cyprus και εγώ προσωπικά δεν πρεσβεύουμε καμία εταιρεία. Ο καθένας έχει δική του κρίση, δικές του προτιμήσεις, οπότε η όποια διαφωνία προκύπτει από τρίτους, μόνο σύγχυση και φασαρία μπορεί να προκαλέσει. Δεν ξέρω τι γίνεται εκτός Κύπρου, αλλά στην ομάδα του Metal Detector is Cyprus πραγματικά θέλω να υπάρχει πολυφωνία. Πραγματικά θέλω να ανταλλάζουμε απόψεις για διάφορες εταιρείες και μηχανήματα και πάντα στο πνεύμα της καλοπροαίρετης κριτικής και χωρίς την πρόθεση να εξυπηρετήσουμε ξένα συμφέροντα. Η θεοποίηση ή ο αναθεματισμός συγκεκριμένων εταιριών ή ανθρώπων από άλλες εταιρείες ή ανθρώπους, θεωρώ ότι δεν χωρούν μέσα στο χόμπι μας. Τούτα είναι πράγματα που γίνονται στο ποδόσφαιρο, στην πολιτική, αλλά στο χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν. Όσοι πιθανώς να με έχετε γνωρίσει, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ τον Νόκτα Σύμπλεξ. Πρέπει να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά και αξιόλογα ευρήματα και χωρίς υπερβολή έχει αποσβέσει σε πολλαπλάσιο βαθμό τα χρήματα που έδωσα. Παρόλα αυτά, είχα μέσα στο πρόγραμμα μου να αγοράσω έναν πολυσυχνοντικό ανιχνευτή για να λύσω διάφορα θέματα που είχα σε ιδιόμορφες παραλίες της Κύπρου. Έκανα την έρευνα μου, έβαλα κάτω τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής και κατέληξα σε μια απόφαση. Οπότε με τούτη τη λογική το unboxing γίνεται για καθαρά ενημερωτικούς λόγους, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ακούσει τι έχω να πω. Προσωπικά θα χαρώ πάρα πολύ αν μετά από το βίντεο ακολουθήσουν παρόμοια βίντεο από άλλα μέλη του group μας και όχι κατά ανάγκη από αντιπροσώπους. Τους τελευταίους 1-2 μήνες εξέτασα 3 πιθανές επιλογές, οι οποίες ήταν σχετικά κοντά στην τιμή. Τον XP Deus WS6 Master, τον Nocta Legend και τον Minelab Equinox 800. Η επιλογή έγινε με καθαρά δικά μου προσωπικά κριτήρια, όπως κάνουμε όλοι όταν έχουμε να αγοράσουμε ένα καινούριο προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα γνώμη 1-2 φορές, αλλά τελικά κατέληξα στην επιλογή του WS6 Master, του Deus. Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη επιλογή, ούτε αν ως μηχάνημα είναι το καλύτερο στην αγορά, γιατί απλούστατα δεν έχω τις γνώσεις για να βγάλω τέτοια συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, πήρα την απόφαση μου, είχα δεύτερες σκέψεις, οπότε έκρινα σκόπιμο να επικοινωνήσω και με τον αντιπρόσωπο της XP στην Ελλάδα, τους ανιχνευτές μετάλλων Κηρύτσης. Ο ίδιος ο Γιάννης ο Κηρύτσης είχε την καλή διάθεση να μιλήσει μαζί μου και να μου λύσει όλες τις απορίες που είχα. Αλλά ακόμη και σήμερα που είχα πάει να παραλάβω το δέμα από το γραφείο ταχυμεταφορών, προέκυψε ένα πρόβλημα και ο άνθρωπος είχε την καλή διάθεση να ασχοληθεί, να τρέξει για να μου λύσει το πρόβλημα, ούτως ώστε να μην χάσω το Σαββατοκυριακό.
Οπότε για τους τους λόγους πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη που μου αφιέρωσε και χρόνο και έδειξε υπομονή σε μένα. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει μέσα στο κουτί του WS6 Master και να σας πω τις σκέψεις μου για τα υπέρ και τα κατά του. Όπως βλέπετε, δεν έχω ανοίξει ακόμη το κουτί. Οπότε, ό,τι δω, θα το δούμε μαζί για... θα το δω μαζί με εσάς για πρώτη φορά. Πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε το κουτί είναι εξωτερικά πάρα πολύ λιτό, γράφει μόνο τη μάρκα, το μοντέλο και την τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων που χρησιμοποιεί η XP. Η τεχνολογία ονομάζεται FMF, σημαίνει Fast Multi Frequency και επιτρέπει στον ανιχνευτή να δουλεύει ταυτόχρονα με πολλαπλές συχνότητες από 4 μέχρι 45 kHz αναλόγως του προγράμματος. Έρχεται με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση που πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για μένα στη διαδικασία της επιλογής μου. Λοιπόν, μέσα στο κουτί έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης, την εγγύηση, ακόμα και το έντυπο του τμήματος αρχαιοτήτων για εγγραφή του ανιχνευτή. Κατάλογο με τα διάφορα accessories, θα πω κάποια πράγματα μετά. Εγχειρίδιο στα ελληνικά. Κάποιες τεχνικές πληροφορίες στα αγγλικά. Επίσης τα accessories. Τα συμβατά accessories στα αγγλικά. Λοιπόν, τώρα πάμε για το zoom in. Έχουμε ένα καπελάκι της Deus, να πούμε, δώρο από το Γιάννη Γκυρίτσι. Και αρχίζουμε να βλέπουμε τι έχει ο στάνταρ εξοπλισμός. Καταρχήν, όλη η ιστορία μέσα σε τούτο το μικρό επεξεργαστή, η μονάδα WS6. Η μονάδα WS6 σε τούτη την έκδοση, την WS6 Master, αντικαθιστά το κλασικό τηλεχειριστήριο, το ορθογώνιο τηλεχειριστήριο του στάνταρ πακέτου, χωρίς, εξ όσων λέει ο κατασκευαστής, να χάνουμε οποιαδήποτε λειτουργικότητα ή βάθος στην έρευνά μας. Έχουμε το θυσόμενο κοντάρι, το τηλεσκοπικό κοντάρι
για την έρευνα, καταλαβαίνω ότι τούτο το κοντάρι είναι ίδιο ή τέλος πάντων παρόμοιο με αυτόν που έρχεται με τον XP Oryx, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Εδώ ακόμα ένα δωράκι από το Γιάννη Μαγκυρίτσι που τον ευχαριστώ, το αδιάβροχο kit για έρευνες εντός νερού. Έχουμε τα σύρματα ακουστικά, τα οποία από μόνα τους δεν έχουν κάποια λειτουργικότητα, παρά μόνο αν προσαρμόσουμε πάνω σε αυτά την μονάδα WS6. Αν την προσαρμόσουμε, χάνουμε την έννοια του WS6 ως τηλεχειριστήριο για οπτική έρευνα, διότι απλούστατα όταν έχουμε τα ακουστικά εδώ, δεν έχουμε οπτική επαφή με την οθόνη. Τα ακουστικά έρχονται μέσα σε αυτήν την πλαστική θήκη, η οποία θα είναι πάρα πολύ απολική στη μεταφορά. Το shaft, η επέκταση της τηλεσκοπικής ράβδου. Το εγχειρίδιο χρήσης και στα αγγλικά. Το coil, το ποινίο των 11 ιντζών με τεχνολογία FMF. Έχουμε καλώδιο για την ενημέρωση λογισμικού. Έχουμε τα εσβίδες, τα εξαρτήματα για την προσαρμογή του coil του ποινίου πάνω στο κοντάρι. Έχουμε έναν extra set από σφονγαράκια για τα ακουστικά. Έχουμε τον adapter, ο οποίος επιτρέπει τη φόρτιση του coil. Και επίσης έχουμε το καλώδιο που μας επιτρέπει ταυτόχρονη φόρτιση, αν δεν κάνω λάθος, του coil της μονάδας και ενδεχομένως κάποιου σετ ασύρματων ακουστικών που μπορεί να αγοραστούν στο μέλλον. Να πούμε ότι η μονάδα πρακτικά αποτελείται από τρία αποσπόμενα μέρη. Ο λαστιχένιος αυτός αδάπτορας επιτρέπει την τοποθέτηση, την εφαρμογή της μονάδας WS6 πάνω στο κοντάρι.
για να το χρησιμοποιούμε πάνω στο κοντάρι, για να το χρησιμοποιούμε ως μονάδα οπτικής παρακολούθησης της έρευνας μας. Το δεύτερο μέρος είναι ο μικρός adapter, ο οποίος μας επιτρέπει να έχουμε ήχο από τη μονάδα μέσω ενός κλασικού συνηθισμένου set ακουστικό. Έχω έναν εδώ έτσι, τοποθετείται εδώ και μπορούμε σε αυτήν την έκδοση η οποία δεν έχει ξεχωριστό set ακουστικό να κάνουμε την έρευνα μας με ενσύρματα ακουστικά. Και τέλος η μονάδα WS6. Λοιπόν, δεδομένου ότι μέσα σε τούτη τη συσκευασία, μέσα σε τούτη την έκδοση, την WS6 Master, έχουμε μόνο τούτη την μικρή μονάδα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν τηλεχειριστήριο είτε σαν ακουστικά. Έχουμε πρακτικά δύο λύσεις. Ή θα τοποθετήσουμε τη μονάδα πάνω στα ακουστικά και θα κάνουμε την έρευνα μας βασιζόμενη στους ήχους και στους τόνους που θα ακούμε. Βεβαίως τούτο χρειάζεται εμπειρία και πολλές ώρες έρευνας για κάποιον που πρώτη φορά χρησιμοποιεί XP, όπως είμαι εγώ. Ή μπορούμε να αφαιρέσουμε την μονάδα να βάλουμε το adapter για τον ήχο να εφαρμόσει, να τοποθετήσουμε το WS6 στο κοντάρι και όπως έδειξα πριν, είτε να τοποθετήσουμε ακουστικά, ενσύρματα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί μας, ή κάποιοι YouTubers έδωσαν ακόμα μια ιδέα να τοποθετήσουμε έναν μικρό σετ ηχείων ανοιχτής ακρόασης, να το στερεώσουμε κάπου στο κοντάρι ούτως ώστε ο ήχος να βγαίνει από τα ηχεία και οι ενδείξεις να φαίνονται πάνω στον WS6. Τώρα είδαμε τι κερδίζουμε, μάλλον να δούμε τι κερδίζουμε ή τι χάνουμε σε αυτήν την έκδοση την WS6 Master. Προφανώς έχουμε χαμηλότερο κόστος αγοράς σε σχέση με το standard πακέτο της XP, που χωρίς υπερβολή πλησιάζει τη μισή τιμή. Περίπου. Έχουμε μερικά γραμμάρια ελαφρύτερο ανιχνευτή. Δεν χάνουμε το βάθος. Οι επιλογές στο μενού που έχουμε στην στάνταρ μονάδα, την RC, υπάρχουν και σε αυτήν την μικρή μονάδα εδώ. Η αυτονομία του WS6, ο κατασκευαστής λέει ότι είναι περίπου 20 ώρες.
μετά από μια πλήρη φόρτιση, ενώ η αυτονομία του πινίου είναι κοντά στις 15 ώρες. Στη δική μου περίπτωση, τούτο σημαίνει ότι μπορώ να έχω περίπου 4 με 5 εξορμήσεις πριν από κάθε φόρτιση. Επίσης, μια σημαντική παράμετρος για μένα που ξεχάνω να φορτίσω πολλές φορές τον ανιχνευτή μου. Λοιπόν, είδαμε τι κερδίζουμε ή τι έχουμε τέλος πάντων. Να πούμε τι χάνουμε, γιατί προφανώς χάνουμε κάτι σε αυτήν την τιμή. Σε σχέση με την κλασική ορθογώνια μονάδα, την RC, χάνουμε την αδιαβροχοποίηση, καθώς το WS6 δεν είναι αδιάβροχο. Χάνουμε το ενσωματωμένο ηχείο ανοιχτής ακρόασης πάνω στο τηλεχειριστήριο, γιατί το WS6 δεν έχει ενσωματωμένο ηχείο. Χάνουμε λίγο από την ευχρηστία του τηλεχειριστηρίου, κυρίως λόγω των λιγότερων κουμπιών που έχουμε, αλλά και λόγω της μικρής οθόνης που έχουμε. Και τέλος χάνουμε σε λειτουργικότητα τον παλμογράφο και τον μετρητή μεταλλεύματος που αυτή η μονάδα δεν έχει. Αν αφήσω την αδιαβροχοποίηση για το τέλος, να πω ότι για τις δικές μου ανάγκες θεώρησα ότι τα υπόλοιπα πράγματα που χάνουμε δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μένα, και να εξηγήσω τον λόγο. Για τον ήχο, ούτως ή άλλως, εγώ πάντα χρησιμοποιώ ακουστικά, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα. Οπότε, έτσι όπως έρχεται τούτο το πακέτο, επιτρέπει μου είτε να δουλέψω μόνο με ήχο, ασύρματα, ή να δουλέψω με εικόνα και ήχον από κάποιον σετ ακουστικών ενσύρματων, ή όπως έδειξα πριν, να προσαρμόσω σε κάποιον ηχείο ανοιχτής ακρόασης, αν θέλω να το φτάσω στα άκρα. Για την ευχρηστία, θεωρώ ότι συνήθως τούτη έρχεται μέσα από την εμπειρία. Οπότε, μετά από μερικές ώρες χρήσης, μετά από μερικές εξορμήσεις, πιστεύω ότι θα καταλήξω να έχω αρκετή γνώση για το πώς να χρησιμοποιώ τούτη τη μικρή μονάδα αντί του κανονικού, της κανονικής μονάδας, του κανονικού τηλεχειριστηρίου, που ούτως ή άλλως δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου, οπότε ούτως ή άλλως δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται. Τώρα, ως προς τον μετρητή μεταλλεύματος και τον παλμογράφο, θεωρώ ότι κατά την άποψη μου και τα δύο τούτα χαρακτηριστικά δυνατότητες είναι περίττα σε έρευνα παραλίας. Μπορεί να κάνω λάθος όμως. Τώρα, για το θέμα της αδιαβροχοποίησης και τη χρήση του ανιχνευτή μέσα στο νερό, ξέρω ότι πολλοί βάζουν τούτα τα δύο κριτήρια πάρα πολύ ψηλά στη λίστα των επιλογών τους, της αξιολόγησης τους. Να πούμε ότι το coil του Deus είναι πλήρως αδιάβροχο. Το γεγονός όμως ότι δουλεύει με ασύρματη τεχνολογία δημιουργεί ένα θέμα. Όταν βυθίσεις τούτον το πινίο μέσα στο νερό και το τηλεχειριστήριο σου, η μονάδα σου είναι έξω από το νερό, διακόπτεται η επικοινωνία. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζομαστε έναν accessory, χρειάζομαστε ένα βοήθημα.
Εδώ έρχεται το συγκεκριμένο accessory. Τούτη η flexible κεραία, η οποία από τη μία πλευρά τοποθετείται πάνω στο πινίο, περιστρέφεται γύρω από το η στέκα και καταλήγει έξω από το νερό, στερεωμένη κάπου στο τέλος της στέκας. Τούτον επιτρέπει μας να μεταφέρουμε τον ήχο, το σήμα από το πινίο έξω από το νερό, ούτως ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της κεραίας, μεταξύ του πινίου και της κεραίας και κατά συνέπεια της κεραίας στην άλλη πλευρά με την ασύρματη μονάδα WS6. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν μιλώ για έρευνα μέσα στο νερό, σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρομαι σε υποβρύχιες έρευνες, γιατί όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, η υποβρύχια έρευνα στην Κύπρο απαγορεύεται δια νόμου. Οπότε όταν αναφέρομαι σε βύθιση του πινίου μέσα στο νερό, εννοώ βύθιση του πινίου μέσα σε γούβες που δημιουργούνται στην ακτογραμμή ή τέλος πάντων στα όρια της ακτογραμμής. Τώρα, για το θέμα της βύθισης ολόκληρου του ανιχνευτή μέσα στο νερό, δεν θα ήθελα να αναφερθώ εκτεταμένα. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο kit που μου εδώρισε ο Γιάννης ο Κυρίτσης, και τον ευχαριστώ ξανά για αυτό, ήταν έκπληξη, επιτρέπει μας, από ό,τι ξέρω, να τοποθετήσουμε τη μονάδα μέσα σε τούτον το υδροστεγές τσαντάκι. Εδώ πέρα μέσα έχουμε έναν auxiliary jack, το οποίο συνδέεται με τη μονάδα, και σε τούτον το σημείο εδώ πέρα βγαίνει ένα θηλυκό 3,5 mm auxiliary slot για να συνδέσουμε αδιάβροχα ενσύρματα ακουστικά. Οπότε με τούτη τη λύση πρακτικά τούτη λύση επιτρέπει μας να βυθίσουμε τη μονάδα μέσα στο νερό, καθώς επίσης και ολοκληρών τον ανιχνευτή. Τέλος, να πω δύο λόγια για τα accessories που είδαμε μπρι στα διαφημιστικά. Και καλό θα ήταν να το δούμε και λίγο οπτικά. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό έξτρα accessory που κάποιος μπορεί να αγοράσει πέραν του πακέτου WS6 Master είναι έναν εκ των δύο αυτών ασύρματων ακουστικών. Τούτο ονομάζεται WSA2, αν δεν κάνω λάθος, και τούτο είναι το WSA2 XL. Αν αγοράσουμε έναν τέτοιο ακουστικό ασύρματο, τότε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μόνιμα η μονάδα του WS6 στερεωμένη πάνω στο στέκα μας και να λειτουργούμε με οπτική και ακουστική, με οπτικές και ακουστικές ενδείξεις.
Σε ό,τι αφορά τη βύθιση του ποινίου μέσα στο νερό, όπως είπα, χρειαζόμαστε μια τέτοια αντένα. Η αντένα του διέρχεται σε δύο μεγέθη, έναν των 115 εκατοστών αν δεν κάνω λάθος και έναν των 250 εκατοστών. Για τα δεδομένα της Κύπρου θεωρώ ότι είναι πολύτιμο αξέσορι. Το αδιάβροχο kit, όπως το έδειξα πριν, επίσης μπορεί κάποιος να του βρει χρήση στην Κύπρο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν εννοώ για να διεξάγει έρευνες υποβρύχια. Τώρα, αν κάποιος θέλει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για να φτάσει σε έναν στήσιμο κοντά ή και θα έλεγα σε ένα πιο δυναμικό στήσιμο από ότι το συγκεκριμένο, έχουμε επιλογές μεταξύ δίσκων πέραν του δίσκου των 11 ιντζών 28 εκατοστών, έχουμε την επιλογή του δίσκου των 9 ιντζών 22,5 και επίσης έχουμε την επιλογή του δίσκου των 13 ιντζών. Βαλιτσάκι μεταφοράς, διάφορα ακουστικά. Νομίζω ότι δύο ενδιαφέροντα αξεσορίς είναι επίσης τούτο το μπρασελέ κολανάκι στα κυπριακά, το οποίο μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε τη μονάδα πάνω στον καρπό του χεριού μας, ούτως ώστε όταν κάνουμε την έρευνα να έχουμε οπτική επαφή υπό τη μορφή ρολογιού, και επιτρέπει μας επίσης να συνδέσουμε τα ενσύρματα ακουστικά κατά μήκος του χεριού μας στα αυτιά μας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να ξοδέψει πολύ περισσότερα χρήματα, μπορεί να κάνει και άλλες λύσεις. Μια λύση μπορεί να είναι να αγοράσει μια δεύτερη μονάδα WS6, ούτως ώστε τη μία να τη χρησιμοποιεί ως master, όπως και το όνομα του εις έκδοση του της, κοτσαρισμένη πάνω στο ιστέκα, και η δεύτερη να τοποθετηθεί στα ακουστικά τούτα που έρχονται μέσα στο πακέτο, για να τα χρησιμοποιήσει ως ασύρματα ακουστικά. Να πούμε ότι για να κάνεις τούτη ο στήσιμο με δύο WS6 Master είναι αρκετά πιο ακριβό από το να αγοράσεις έναν σετ ασύρματων ακουστικών που προανέφερα, είτε το WSA2 είτε το WSA2 XL. Τώρα, προφανώς κάποιος μπορεί να αγοράσει δεύτερα, τρίτα coils, και αν αποφάσισε ότι θέλει να αγοράσει και δεύτερη μονάδα ή θέλει να αγοράσει επίσης το κλασικό τηλεχειριστήριο, το RC, θα μπορούσε κάλλιστα στη μια μονάδα να έχει συνδεδεμένο το έναν ποινίο, στη δεύτερη μονάδα να έχει συνδεδεμένο έναν άλλον ποινίο και να κάνει έρευνες ανεξάρτητα το ένα σετ από το άλλο, ή θα μπορούσε να ανταλλάζει coils αναλόγως της περίστασης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα pinpointers της XP, από ό,τι ξέρω, με την WS6 μονάδα, το μόνο προς το παρόν συμβατό pinpointer
είναι το MI6. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για το unboxing. Ελπίζω να μην έκανα κάποιο σοβαρό λάθος στις περιγραφές μου. Το επόμενο βήμα προφανώς είναι να εγγράψω τον ανιχνευτή στο τμήμα αρχαιοτήτων και να βγω στις παραλίες για δοκιμές. Θέλω ξανά να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κυρίτση και για την πολύτιμη βοήθεια που μου έδωσε πριν την αγορά και για την πολύτιμη βοήθεια που μου έδωσε μετά την αγορά, αλλά και για τις όμορφες εκπλήξεις που είχε μέσα στο πακέτο που μου έστειλε. Επίσης, θέλω να δώσω τα χαιρετίσματα μου σε όλα τα μέλη της ομάδας των Metal Detectorists Cyprus. Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματα μου στους διαχειριστές των υπόλοιπων ομάδων στην Κύπρο, με τις οποίες πρέπει να πω ότι έχουμε άριστες και φιλικές σχέσεις. Εξού και οι εκστρατείες, εξορμήσεις που συνδιοργανώνουμε και θα συνδιοργανώνουμε. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και όλους τους διαχειριστές των ομάδων σε Ελλάδα και εξωτερικό που τίμησαν με την συμμετοχή τους στον group μας, τους Metal Detectorists Cyprus. Και να ευχηθώ σε όλους υγεία, καλή συνέχεια και καλές έρευνες. Γεια σας.